Καλή σας μέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Καλή σας μέρα στους ακροατές του σταθμού και στους αγρινιώτες και στους ακροατές του σταθμού. Να είστε καλά. Το Σάββατο, 12 η ώρα το μεσημέρι, μια ομάδα νεαρών Ρωμά από ηλικίας 15 μέχρι 20, βαριά σε ηλικία, δίπλα στο κέντρο υγείας, σε αποθήκη όπου έχουμε το πετρέλαιο και τους πυροσβεστήρες, έσπασαν την κλειδαριά, μπήκαν μέσα, πήραν πυροσβεστήρες και αρκετό πετρέλαιο. Ακολούθως βγήκαν έξω, τους αντιλήφθη η καθαρίστρια, η οποία καθάριζε τον άδειο χώρο εκείνη τη στιγμή. Υπόψη ότι ήταν η στιγμή που είχε μεγάλη κίνηση στο κέντρο υγείας λόγω του Σαββάτου και της αργίας του Σαββάτου. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν, όταν τους κατάλαβε η καθαρίστρια, τους διαμαρτυρήθηκε και έτρεξε για να κάνουν διάλογο. Και όλοι αμέσως οι τσιγκάνοι γύρισαν τον αφρό των περιοδοστήρων εναντίον της. Α, τι τραγικά πράγματα συμβαίνουν. Τραγικά, κύριε Αναγνωστόπουλε. Δεν είναι για προσφορά στο κέντρο υγείας. Λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται δηλαδή. Βέβαια, θα σας πω εν ολίγης. Λοιπόν, Δευτέρα το πρωί όταν ήρθα, με περίμεναν τσιγκάνοι νεαροί να με απειλήσουν να με κάνω μήνυση. Πριν από λίγο καιρό μου άνοιξαν το αυτοκίνητό μου. Μου πήραν το χρασιτόφωνο, μου άνοιξαν το γιατρό μετά από μια εβδομάδα, μου πήραν τα χρήματά μου. Ήμουν σε μέρα εφημερίας. Μας απειλούν για να με κάνουμε μήνυση και τέτοια πράγματα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Πρέπει πρώτον η αστυνομία του Λυγού να μεταφερθεί απέναντι από το κέντρο υγείας του Λυγού, όπου υπάρχουν δημόσια κτίρια. Δεύτερον, πρέπει να γίνει φωτισμός στο κέντρο υγείας του Λυγού, φωτισμός άπλετος, και τρίτον να υπάρχουν και οι σεκιουριτάδες. Ναι, είναι εύκολο όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν. Ναι, εγώ καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το πράγμα που περνάτε, κύριε Αναγνωστόπουλε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή θα το κάνουμε, θα λέμε σαν τον υπουργό τον κύριο Τόσκα ότι θα μπαίνω στο σπίτι μας μέσα και δεν θα μιλάμε. Όχι, κύριε Αναγνωστόπουλε, εγώ συμπάσχω μαζί σας, κύριε Αναγνωστόπουλε. Είμαστε μορφωμένοι, είμαστε γιατροί. Είμαι αυτή που λέω ότι πρέπει να. Είμαστε άνθρωποι, δεν είναι. Βεβαίως, μα δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, κύριε Αναγνωστόπουλε. Δηλαδή αυτά που περνάτε είναι τα πάντα. Από την άλλη μεριά, εμείς. Εγώ, οι άλλοι γιατροί μου, οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτηρες, προσφέρουμε τα πάντα για την περιοχή και ειδικά για τους Ρωμά. Όταν έχουμε κάνει γύρω στα 500 με 600 σε παιδιά των Ρωμά εμβόλια εναντίον της Σιλαράς, όλων των εμβολίων. Και έχουμε και έξαρση, συνεχίζεται λοιπόν, έτσι. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά, στην περιοχή μας δεν έχουμε κανένα κρούσμα από τους Αφρικάνους. Και αυτό οφείλεται στο κέντρο υγείας του Λυγού. Οφείλεται στο κέντρο υγείας του Λυγού και στην περιφέρεια που βοηθάει και αυτή. Όσο μπορεί με τα εμβόλια που μας στέλνει και με διάφορους γιατρούς από την Αθήνα. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως η υγεία μας προέχει, δεν είναι. Είμαστε και με ανθρώπους. Βεβαίως προέχει. Να πλακωθούμε με τα αυτοκίνητα, να πλακωθούμε με κανένα ρόπολο εκεί πέρα. Το κατάλαβα, μην φτάσουμε τώρα στα 65 μας και ασχολούμαστε με τους γυφταίους. Ο Δήμος εκεί, η τοπική αστυνομία, τι σας λέει, κύριε Αναγνωστόπουλε? Επειδή ξέρετε, έχω ασχοληθεί και με την πολιτική, γίνομαι και δήμαρχος Μοσολογίου και ασχολούμαι και με τα κόμματα. Λοιπόν, η αστυνομία δεν είναι δυνατόν με τόσα άτομα να είναι υπεύθυνοι από τη Μακρινία μέχρι το Λεσίνη, μέχρι την Παλιωμάνια. Δεν υπάρχουν αστυνομικοί, δεν υπάρχουν 100, δεν υπάρχουν βενζίνες, δεν υπάρχουν τίποτα. Πρέπει λοιπόν να γίνει όχι ένα συγκρότηση, αναδιάρθρωση των δομών της αστυνομίας για να μας προστατεύσουν. Δεν μπορεί η αστυνομία να έχει το βράδυ, πλέμε εφημερία όπως κλέμε οι γιατροί, με δύο άτομα. Από τη Μακρινία στο διεθνή δρόμο, κέντρα υγείας μέχρι στο Λεσίνη. Δεν είναι δυνατόν. Με τόσα μπαρ, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Τι να πω, κύριε Αναγνωστόπουλε, μακάρι να μας ακούσουν αυτοί εδώ την ώρα οι αρμόδιοι και να παρέμβουν, διότι αυτή η κατάσταση είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Τραγικά Βεβαίως. Πράγματα μας περιγράψατε μα, σήμερα. Γίνονται απειλητικοί. Είναι καταρχάς η νεολαία, οι νέοι, και λόγω των ναρκωτικών. Για να μιλάμε τα πράγματα με την πραγματικότητα, δεν είναι. Ναι. Και λόγω ότι η κυβέρνηση και αυτή και οι προηγούμενες κόψαν αρκετά επιδόματα. Έχουν πλέον στραφεί όλοι, στην κλεψιά, δεν είναι, στα ναρκωτικά. Αυτό τα διαβάζει κάθε μέρα, α πούμε. Οι τσιγκάνοι του Ιτωλικού πηγαίνουν στο Αγρίνιο και το Αγρίνιο έρχονται στο Μεσολόγγι και στο Ιτωλικό. Για να μπερδεύονται τα πράγματα. Αυτά είναι γνωστά και στην ασφάλεια και στην αστυνομία και σε όλη τη διοίκηση, τη δημόσια διοίκηση. Κάτι πρέπει να γίνει σε συνολικό επίπεδο, επειδή όμως ξέρω ότι είστε σε ένα επίγον ραντεβού, δεν θα σας αποδεσμεύσω. Να σας ευχαριστήσω και ας ελπίσουμε να βρεθεί άκρη. Να είστε καλά, κύριε Αναγνωστόπουλε. Να είστε καλά, γεια σας.